προσωπικότητα, το πάθος, η αγωνιστικότητα είναι στοιχεία που θα πρέπει να βάλουμε σαν βασικό μας στόχο, δημιουργώντας μια νέα ομάδα, σε συνδυασμό με κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν την ταχύτητα και την αθλητικότητα και θα μας δώσουν το δικαίωμα να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να προσφέρουμε ένα ωραίο θέαμα στον κόσμο και να μπορούμε να διεκδικήσουμε στο τέλος της ημέρας τους στόχους που θα θέσουμε μαζί με τη διοίκηση. Ο βασικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη, είναι να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ποιοι είμαστε, τι μέγεθος είναι ο ΠΑΟ, τι εκπροσωπούμε. Θέλουμε να κάνουμε μικρά και σταθερά βήματα προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το σκεπτικό, ουσιαστικά υπάρχουν τρεις διοργανώσεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα, που ο στόχος μας, το μικρό βήμα παραπάνω, είναι να είμαστε στην τετράδα. Υπάρχει το κύπελλο Ελλάδος, που έτσι είναι, όπως είναι ο θεσμός του κυπέλλου, ένα σημαντικό στόχος μπορεί να είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και ίσως στο τελικό του κυπέλλου. Και ταυτόχρονα στο κομμάτι της Ευρώπης, πέρσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει από τον Όμιλο, να φτάσει στους 16. Άρα λοιπόν, αν καταφέρουμε και πετύχουμε το ίδιο πράγμα σε σχέση πάντα και με την κλήρωση, τους ομίλους, τις ομάδες, θα είναι για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν στόχο έχουμε θέσει να ενισχύσουμε τον ελληνικό κορμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τους Έλληνες παίκτες μάλλον που έχουμε, και είναι προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Αντώνη τον Γκόγιαρη, τον Λίνα τον Ξυκόκυλο και τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη από άνδρες και δύο νέα παιδιά. Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε αυτό το ελληνικό στοιχείο με παίκτες που θα έχουν σαν χαρακτηριστικό τους τη φιλοδοξία και το κίνητρο. Όλοι οι Έλληνες παίκτες οι οποίοι έχουν φιλοδοξία, έχουν κίνητρο και θέλουν να ενταχθούν στην οικογένεια του ΠΑΟ για να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, είναι στόχοι μας. Ο Αντώνης είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα. Ήταν τυχερός άτυχος με τον τραυματισμό του, αλλά νομίζω του είχε δοθεί πέρσι η δυνατότητα να μπει, όπως είπα και πριν, σε ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι παίκτες θέλουν να είναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κατάφερε με την υποστήριξη του προπονητικού team, με την υποστήριξη όλης της ομάδας, να κερδίσει μήνα με το μήνα το χρόνο του, να γίνει ένας βασικός παίκτης του ΠΑΟ. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά ένα παιδί που έχουμε δουλέψει 3 χρόνια μαζί στις εθνικές ομάδες, που θα συνεργαστώ μαζί του και κατά την άποψή μου αναλαμβάνω ένα παιδί που είναι ένα κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ.